Γιατί δεν τα λέμε όλα, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Καλημέρα κυρία Κοτσουφάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι θέλω να πω όταν λέμε ότι δεν τα λέμε όλα. Ναι. Το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο από την κατάργηση ενός ψηφίσατε και εσείς ψηφίσατε. Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, ομόφωνη. Οπωσδήποτε, όμως ο καθένας έχει το σκεπτικό του. Ναι, για να ακούσουμε. Εγώ ξεκίνησα την τοποθέτησή μου από την απόφαση που πήρε η Συνέλευση των Εργαζομένων σχετικά με την αποδοχή, τέλος πάντων, της απόφασης της κυβέρνησης για να διαλυθεί και να υπαχθούν οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Γιατί κατανοώ απόλυτα την ανασφάλεια που νιώθουν και ξέρετε, όταν ο εργαζόμενος ξέρει ότι η σύμβασή του κρέμεται, πώς να το πούμε, ανά πάσα στιγμή, ο συμβασιούχος δεν έχει καμιά μονιμότητα, δεν έχει καμιά σταθερότητα, έχει μειωμένα εργασιακά δικαιώματα και χίλια δυο άλλα. Προφανώς με την ελπίδα ότι ίσως θα φτιάξουν τα πράγματα με το να πάνε στο Δήμο όταν θεωρηθούν δημοτικοί υπάλληλοι κλπ. Κλπ. Αυτό βέβαια δεν τους το διασφαλίζει κανένας με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και εξήγησα και το γιατί. Έτσι κι αλλιώς και στο Δήμο μέσα υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι πολλών ταχυτήτων. Ναι. Υπάρχουν δίμηνα, υπάρχουν εξάμηνα, υπάρχουν οκτάμηνα, υπάρχουν ιδόχ, τέλος πάντων, αορίστου χρόνου. Υπάρχουν, πολλών ταχυτήτων όπως και στο Δήμο ακριβώς. Και στην κοινοπολιτεία το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ο συγκεκριμένος ο νόμος και για τον οποίο σωστά και εσείς οι ίδιοι είπατε χτες στην εκπομπή σας ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν αντιδράσεις από πάρα πολλούς δήμους σε όλη τη χώρα, προβλέπει και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρότερα όσον αφορά τη λειτουργία των δήμων. Και ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης το είπε εξάλλου και προεκλογικά πριν τις δημοτικές εκλογές, το είπε ότι θέλω δημοτικές αρχές που να στηρίζουν τις αποφάσεις και να εκτελούν τις αποφάσεις που θα πάρουμε όσον αφορά τη λειτουργία των Δήμων. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι το σκεπτικό τους και ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος. Είναι η μείωση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των Δήμων. Είναι η μείωση της χρηματοδότησης όσον αφορά υπηρεσίας πρόνοιας. Είναι η μείωση της χρηματοδότησης όσον αφορά τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και οτιδήποτε άρα άλλο. Άρα λέτε μέσα από αυτό θα μειωθεί και η χρηματοδότηση που παίρνει τώρα η κοινοπολιτεία. Όπως που ήδη είναι λίγη ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει και που πρέπει να προσφέρει. Να. Γι' αυτό και έβαλα ένα σκεπτικό ότι μέσα από την επιχειρηματολογία μας όσον αφορά τη διατήρηση του νομικού προσώπου θα πρέπει να αφαιρέσουμε το κομμάτι του γυροκομείου. Να. Και νομίζω ότι έγινε αντιληπτό και από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα υλοποιηθεί ή αν θα το κάνουν ή όχι. Να. Τέλος πάντων, για ποιο λόγο? Εμάς η θέση μας βέβαια όσον αφορά το γυροκομείο είναι ξεκάθαρη. Το γυροκομείο θα πρέπει να υπαχθεί στο Υπουργείο Υγείας, εκεί που ανήκει δηλαδή, και να λειτουργήσει σαν δημόσιο με κρατική χρηματοδότηση. Καμία δουλειά δεν πρέπει να έχει ο Δήμος πάνω σε αυτό. Η εμπειρία και όλα όσα βγήκαν στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια από γυροκομεία που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο δείχνουν καθαρά που θα οδηγηθεί. Πέρα από αυτό όμως, μέσα από αυτό το νόμο λοιπόν, το σκεπτικό τους είναι αυτό. Προβλέπουν εκτός της κατάργησης των νομικών προσώπων, εκτός ότι δεν ξεκαθαρίζουν, όπως υπόθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, τι και πώς θα λειτουργήσει αυτό, προβλέπει και τις υπερεπιτροπές, να το πούμε, γιατί κάπως έτσι ακριβώς προβλέπονται. Δηλαδή η δημιουργία επιτροπών, η λειτουργία μάλλον επιτροπών, όπως παραδείγματος χάρη η λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα μπορεί να διαγράφει χρέη, θα μπορεί να κάνει αυξήσεις, θα μπορεί να κάνει μειώσεις, θα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα χωρίς να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω ένα χοντρό παράδειγμα,
για να καταλάβουμε το εξής, ότι το βασικότερο απ' όλα είναι ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων. Και αυτές οι επιτροπές θα λειτουργούν πώς? Θα είναι πρώτα απ' όλα, θα είναι κατά τα 3/5 από την, τα μέλη της θα απαρτίζονται, τα 3/5 θα είναι από την πλειοψηφούσα παράταξη, προφανώς από τη Δημοτική Αρχή, και οι υπόλοιποι θα είναι από τις άλλες παρατάξεις, τα 2/5. Που σημαίνει τι? Ότι έχει η Δημοτική Αρχή απόλυτη πλειοψηφία, κάνει ό,τι θέλει. Δεν, δηλαδή, με λίγα λόγια, καταργούνται στην πράξη και η δημοκρατία και η ενημέρωση και η διαφάνεια και τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν σίγουρα δεν είναι σε όφελος ούτε της λειτουργίας του Δήμου, αλλά προπαντός δεν είναι σε όφελος του λαού, εντάξει, και τις παροχές που αυτή τη στιγμή κάνει, ας πούμε, θα πρέπει να κάνει ένα νομικό πρόσωπο όπως είναι η κοινοπολιτεία. Ελπίζω να γίνομαι αντιληπτή για το τι σημαίνουν όλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να τα λέμε όλα όσον αφορά το νόμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο εγώ έβαλα και πρόταση ότι να βγάλουμε και εμείς σαν Δήμος ένα ψήφισμα που να ζητάμε την κατάργησή του. Δηλαδή να συμπορευτούμε με όλους αυτούς τους Δήμους mm-hmm. που ζητούν την κατάργηση αυτού του συγκεκριμένου νόμου. Χτες προφανώς επειδή ήταν εξαναβολής και ήταν και ώρα που τέλος πάντων ήταν και οι εργαζόμενοι παρόντες, έπρεπε να σχολάσουν και όλα αυτά, το μετέθεσαν από το Προεδρείο τουλάχιστον, υπόθηκε να το καταθέσω το ψήφισμα στο Δήμο και την Παρασκευή που έχουμε το τακτικό τακτική συνεδρίαση mm-hmm. Να το συζητήσουμε και προφανώς το χέρι του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να το ψηφίσει και να το στείλουμε εκεί που πρέπει. Δηλαδή ο νόμος αυτός είναι απαράδεκτος από πάρα πολλές πλευρές. Πώς να το πω, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την λειτουργία του Δήμου, ακυρώνει στην ουσία ακυρώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή πώς θα το κάνουμε. Εκτός το ότι αφήνει έτσι στον αέρα ένα σωρό άλλα ζητήματα. Τώρα όσον αφορά τη σταθερή εργασία των εργαζομένων, πάγιο αίτημα τουλάχιστον δικό μας ήταν πάντα ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι μόνιμοι, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις οπωσδήποτε, γιατί είναι απαραίτητες να γίνουν προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό, το οποίο να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Δήμου, και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να έχουν και τα δικαιώματά τους σαν εργαζόμενοι, να έχουν και να μην υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και να αισθάνονται έτσι όπως... Κατανοητό. Καταλάβατε, αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά όμως αυτό για να γίνει θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πιέζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους και να διεκδικούν πρώτον, και από κοντά και οι Δήμοι να στηρίζουν τους εργαζόμενους και να διεκδικούν μαζί με αυτούς τη μονιμοποίησή τους. Αυτό είναι. Και βέβαια οπωσδήποτε η κοινοπολιτεία όσα έχει τώρα θέλει σίγουρα, εκτός του ότι ζητάμε και το στηρίζω και το ψήφισα, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η κοινοπολιτεία, αλλά όχι ως έχει. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε και αύξηση της χρηματοδότησης, γιατί σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα εγγύησεις για την πληρωμή των εργαζομένων δόθηκαν χτες από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό θα δείξει. Αυτό μπορεί να καλυφθεί από το Δήμο έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα ύπαρξης ή μη του νομικού προσώπου δηλαδή. Τώρα μας τα εξήγησε και η κυρία Χατζημαρκάκη το πρωί, ναι. Λέω, μας τα εξήγησε και η κυρία Χατζημαρκάκη το πρωί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι θέμα βούλησης. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα βέβαια υπάρχει κάτι άλλο. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αν προς στιγμή το κερδίσουμε δεν θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να το ξανακάνει. Δηλαδή, δεν τελειώνει το θέμα εδώ. Θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει, τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να το
να το ξαναφέρει η κυβέρνηση και όχι μόνο να το ξαναφέρει, αλλά να το επιβάλλει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αντίδραση των Δήμων και η συμπόρευση όλων των Δήμων και του δευτεροβάθμιου όργανου, τον ΟΤΑ, δηλαδή, ούτως ώστε να καταργηθεί ο νόμος αυτός. Διότι όσο υπάρχει, θα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Μάλιστα. Αυτά ήταν που έλεγα ότι δεν τα λέμε όλα. Ναι, ναι, και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν τα λένε και οι υπόλοιποι αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Καταλάβαμε, κυρία Κοτσουφάκη. Okay, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, έτσι στενά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και είναι στο χέρι της κυβέρνησης τώρα όλα τα υπόλοιπα. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Και στο χέρι το δικό μας και, είναι να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Εντάξει. Μάλιστα. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτά και με...